άτομα βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο της σχετικής φτώχειας με βάση το εισόδημα του μεσαίου νοικοκυριού το 60%. Επιπλέον, 3,8 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας λόγω υλικών στερήσεων και ανεργίας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, βρίσκεται στη χειρότερη θέση όσον αφορά τον κίνδυνο της φτώχειας. Να σου πω τώρα ότι το 2013 το όριο φτώχειας ήταν 432 ευρώ το μήνα για ένα άτομο και 908 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Η φτώχεια μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια τριών δικτών. Ο δεύτερος δείκτης αναφέρεται στο σταθερό όριο σχετικής φτώχειας, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, για το εισόδημα χαμηλότερο του 60% στο ισοδύναμο του 2009. Δηλαδή, το σταθερό όριο φτώχειας για το 2013 ήταν 665 ευρώ για ένα άτομο και 1397 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Τέλος, για το τρίτο δείκτη, που αφορά το καλάθι της νοικοκυράς που λέμε, για την Αττική, για το 2013, για ένα νοικοκυριό χωρίς έξοδα στεγαστικού δανείου και ενοικίου είναι 233 ευρώ για ένα άτομο και 600 ευρώ για μία τετραμελή. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτούς τους, όπως το λες, με αυτούς τους αριθμούς των Ελλήνων, με αυτά τα ποσοστά των Ελλήνων να είναι στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολα γεμίζει το τραπέζι της οικογένειας και το καλάθι της νοικοκυράς και πόσο δύσκολα ανταποκρίνονται σε όποιους φόρους έχουν να πληρώσουν. Οπότε, Δήμητρα Καδά, να έρθω τώρα σε σένα.